Γεια σου, Γιούπι! Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του The After School Show! Είμαστε λοιπόν εδώ, μέσα στην καρδιά της πόλης, στο κέντρο της πόλης, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Σήμερα έχουμε κάτι ξεχωριστό, έχουμε τους μυστικούς κόσμους του Ευγένιου Τριβιζά, έχουμε κάτι ξεχωριστό για το επεισόδιο μας, από ό,τι βλέπετε είναι υποκαταστροφικό ακόμα. Έτσι, είναι ένα πνευματικό πάρκο με αφορμή όλα τα παραμύθια του Ευγένιου Τριβιζά, όπου θα πάμε να συναντήσουμε ηθοποιούς, το σκηνοθέτη, αυτούς που κάνουν τη μουσική. Θα δούμε λοιπόν πώς ένα τέτοιο θεματικό πάρκο είναι έτοιμο να ανοίξει τις πύλες του σε όλους τους μικρούς και μεγάλους φίλους, έτσι, της Θεσσαλονίκης που θα έρθουν να τα επισκεφθούν, γιατί πιστέψτε με τα παραμύθια του Ευγένιου Τριβιζά έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές. Και εγώ είχα γυρίσει την 5η Δημοτικού τα μαγικά μαξιλάρια. Να, είδες, νομίζω ότι όλοι έχουμε μία αφορμή για να έρθουμε εδώ πέρα και να επισκεφτούμε τους μυστικούς κόσμους. Εμείς βέβαια θα έχουμε ένα διαγωνισμό για το τέλος της εκπομπής, οπότε μείνετε μέχρι το τέλος του επεισοδίου για να δείτε τι μπορείτε να κερδίσετε και έχει σχέση προφανώς με αυτό που βλέπετε από πίσω. Ακριβώς. Για το πώς θα συμμετέχετε βέβαια θα το δείτε στο τέλος της εκπομπής και πάμε σιγά σιγά μέσα. Πάμε σιγά σιγά μέσα, πάμε! Αυτό εκεί πέρα το δεν μπορεί να είναι εκεί, γιατί άμα βάλω το πιάνο εκεί πέρα θα αυτό. Εντάξει, δεν μπορώ. Το βρήκαμε. Εδώ είναι. Παιδιά, είναι ο σκηνοθέτης όλου του χώρου που βλέπουμε. Πού είμαστε, Σπύρο? Είμαστε στο θεματικό πάρκο του Ευγένιου Τριβιζά στην Έκθεση. Είμαστε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Και τι τίτλο έχει το θεματικό πάρκο του Ευγένιου Τριβιζά? Μυστική κόσμη του Ευγένιου Τριβιζά, παιδιά. Του Ευγένιου Τριβιζά που ξέρουμε από τα παραμύθια. Του Ευγένιου Τριβιζά που τον οποίο μεγαλώσαμε. Και ήρθε αυτό το πράγμα στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει χαμός. Βασικά έχουμε ακούσει ήδη ότι πάρα πολλά σχολεία έχουν κλείσει ήδη να επισκεφτούν το θεματικό πάρκο. Έχουν κλείσει όλη την περίοδο μέχρι το Φεβρουάριο. Έχει κλείσει. Δεν μπορεί άλλο σχολείο να έρθει. Και συγγνώμη, το κοινό πότε μπορεί να έρχεται, ας πούμε, ποιες μέρες? Καθημερινά. Καθημερινά. Είναι τα συνέχεια. Μιλάμε τώρα για 40.000 σχολεία. 40.000 σχολεία μέχρι τώρα, αλλά άμα θέλετε να έρθετε εσείς με τις οικογένειές σας εδώ πέρα στο θεματικό πάρκο, οι μέρες αποκλειστικά και μόνο για το κοινό είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Και βεβαίως θα έχουμε από κάτω όλα τα link στην περιγραφή. Ακριβώς, για να έρθετε και να δείτε τους μαγικούς κόσμους, το Ευγένιου Τριβιζά. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σκηνικό, το οποίο είναι το ζαχαροπλαστείο. Του Ζαχαρία και της Γλυκερίας. Εδώ γνωρίστηκα. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε ο Σπύρος, ο Σπύρος Αθηναίος, ο οποίος έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία όλου του χώρου, το πώς θα στηθεί, το τι θα γίνει, να μας πει δύο λόγια για το πάρκο. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα στο πάρκο θα βιώσετε μια μοναδική ξενάγηση. Θα σε ξεκινήσουμε από όλα τα βιβλία του Τριβιζά που είναι πάνω από 150. Το ξέρω. Έχουμε μεταφραστεί σε πάνω από 20 γλώσσες, ούτε αυτό το ξέρω. Και καθώς περνάμε από τη βιβλιοθήκη που είναι τεραστιών διαστάσεων, θα δούμε στα μυστικά αντικείμενα. Τα οποία είναι δικά του αντικείμενα. Τα προσέχει πάρα πολύ. Τα έφερε ακριβώς εδώ σε εμάς, να τα φυλάξουμε και να τα εκθέσουμε στον κόσμο. Όταν θα μπούμε στην πλατεία, είναι μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουμε ρόλους. Υπάρχουν κάποια escape rooms, υπάρχουν κάποιες διαδραστικές αίθουσες και θα γίνει χαμός. Σας περιμένουμε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο. Γεια! Καλά, εσύ τι κάνεις? Πάρα πολύ καλά. Να σε συστηθώ καταρχήν. Είμαι ο Δαιμόνιος Δημοσιογράφος Πίκος Απίκος, συνάδελφοι είστε. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε. Είμαι ανταποκριτής της εφημερίδας Τρέχα Γύρε. Με διαβάζετε εφημερίδα Τρέχα Γύρε? Κατά βάση διαβάζουμε εφημερίδα Τρέχα Γύρε. Είστε Τρέχα Γύρω που λέει, πάρα πολύ ωραία. Ρωτήστε με ό,τι θέλετε για το πάρκο, ό,τι θέλετε. Εδώ πέρα, στο μαγικό κόσμο Τριβιζά, ή κάνω λάθος, έτσι λέγεται? Η μυστική κόσμη του Ευγένιου Τριβιζά. Η μυστική κόσμη του Ευγένιου Τριβιζά, λοιπόν. Είναι ένα φανταστικό θεματικό πάρκο. Ξεκινάμε αύριο, Δευτέρα, 24 Οκτώβρη.
και σας περιμένουμε όλους τους μικρούς μεγάλους να απολαύσετε όλους τους ήρωες του Τριβιζά. Πάρα πολύ ωραία. Εσένα! Ναι, ναι. Εσένα! Ναι, ναι. Γιατί εσένα να έρθουμε να σε δούμε? Εμένα, γιατί δεν ξέρω. Όποιο θέλετε μπορείτε να δείτε. Μπορείτε να δείτε από κοντά την Κλικερία, τον Ζαχαρία. Εμένα, ένα δυνατό χειροκρότημα, παρακαλώ, χειροκροτήστε. Η δική μου ιστορία ξεκίνησε ως δημοσιογράφος και ακόμα παρέμεινε δημοσιογράφος. Ξεκίνησε η μεγάλη μου, θα έλεγα, πρεμιέρα ήταν στη Φωτογραφία που επί πολλά χρόνια έψαχνα το Μανώλη το Μανάβη και δεν το βρήκα. Τελικά το βρήκα μέσα σε μια, θα λέγαμε, ταβέρνα, ένα χάνι. Τέλος πάντων, τώρα ήρθα να διερευνήσω μια υπόθεση εδώ μέσα στους μυστικούς κόσμους του Ευγένιου Τριβιζά και λέω πάρα πολύ χαρούμενος διότι έχω να διερευνήσω πάρα πολλά πράγματα. Μαθαίνω ότι τα παιδιά τα παραλαμβάνεις παιδιά και τα βγάζεις κάτι άλλο, ισχύει κάτι τέτοιο? Ναι, δεν είναι δικό μου αυτό το μηχάνημα. Εδώ πέρα συγκεκριμένα έχω την ευκαιρία να μπω στο εργαστήρι του Φραγκίσκου, του Φραγκόσικου, του επιστήμονα της Φροτοπίας. Ο οποίος έχει φτιάξει ένα μηχάνημα το οποίο λέγεται Φροκτίνος, εξαιρετικό μηχάνημα. Τι κάνει αυτό? Εξαφανίζει τους μανάβηδες, αφαιρεί το μανά και τους κάνει βήθες. Μόλις τελείωσε το tour του μυστικού κόσμου του Ευγένιου Τριβιζά. Ο μυστικός κόσμος λοιπόν του Ευγένιου Τριβιζά μας φιλοξένησε εδώ πέρα στα backstage στην πρόβα Generale που είχαν τα παιδιά. Λίγες μέρες πριν ξεκινήσουν να έρχονται τα σχολεία. Θυμηθείτε μας, Γιούπι, θα είναι το πιο τέλειο θεματικό πάρκο που έχει γίνει ποτέ στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, μισού πως όλη την Ελλάδα. Είναι εκπληκτική ιδέα, μπράβο τους που το σκέφτηκαν. Αλλά επειδή το Theater School Show είναι το καλύτερο όλων. Έτσι, είναι παιδί μου, επειδή είχαμε μια έμπνευση. Είμαστε έτοιμοι να σας προσφέρουμε. Α, αυτό ήταν δύο μάσκες, Χριστόφορε. Ω, τέλειο, έχουμε ο καθένας από μία μάσκα. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, ποιο είναι το δώρο μας για την σημερινή εκπομπή? Σήμερα λοιπόν μόνο για σας, UPTV και The After School Show, έχουμε κάτι καταπληκτικό που θα σας το δώσουμε με πολύ αγάπη. Αλλά βέβαια πρέπει πρώτα κάτι να κάνετε για να κερδίσετε αυτό το δώρο, όπως πάντα. Ξέρετε τι έχετε να κάνετε. Έχετε να κάνετε like, comment, share και subscribe στο YouTube UPTV. Είδατε όλα αυτά τα οποία είδατε? Σας άρεσαν? Περάσατε όμορφα? Θέλετε να μπείτε και να το ζήσετε? Θέλετε να μπείτε να γνωρίσετε την Κλικερία και τον Ζαχαρία? Να γνωρίσετε το Πίκο Απίκο? Να μπείτε τη στο Μάγισσα Φρικαντέλα και το Escape Room που πρέπει να αποδράσετε? Ακριβώς, λοιπόν, άμα σας άρεσαν όλα αυτά, εμείς με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη θα σας δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις για να έρθετε εδώ όποια μέρα θέλετε εσείς. Θα το κανονίσουμε, θα μας πείτε εσείς ποια μέρα θέλετε και θα έρθετε εδώ εντελώς δωρεάν. Θα πείτε The After School Show και οι πύλες εδώ του παλατιού θα ανοίξουν διάπλατα. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στη σελίδα μας στο Facebook ακριβώς μία εβδομάδα μετά το επεισόδιο της εκπομπής που θα βγει την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου. Τετάρτη 26 Οκτωβρίου λοιπόν το επεισόδιο μας και μετά από μία εβδομάδα έρχεστε στο μαγικό κόσμο του Ευγένιου Τριβιζά. Όποτε εσείς μπορείτε και όποτε θέλετε αρχίστε να κάνετε like, comment, share και subscribe. Στηρίξτε μας, ξέρουμε ότι σας αρέσει. Είμαστε εδώ για δεύτερη σεζόν. Είμαστε πίσω στη Θεσσαλονίκη και ξέρουμε ότι αυτό είναι τέλειο. Αλλά φέτος θα πάμε και κάπου αλλού. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν λίγο την Ελλάδα φέτος, τουλάχιστον την Βόρεια Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε που σήμερα ήσασταν κοντά μας. Γεια σου, Γιούπι! Τι πρέπει να κάνω αυτό?